Οι θέσεις και οι προτάσεις της Επιτροπής 2021 σε σχέση με τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Τρίκαλα. Η συνεδρίαση έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικίων, παρουσία εκπροσώπων φορέων και συλλόγων της περιοχής. Στόχος της πρώτης αυτής συνάντησης ήταν να γίνει ενημέρωση επί των θέσεων και προτάσεων της Επιτροπής σε σχέση με τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Σκοπός της Επιτροπής είναι να οργανώσει ένα συνολικό πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τρικίων μέχρι και το τέλος του 2021. Επίσης, σκοπός της είναι να σχεδιάσει δράσεις οι οποίες θα προταθούν προς τους τοπικούς φορείς ώστε να παρακινηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Ελλάδα 2021. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εκδηλώσεις τόλες ήδη, ό,τι είναι να γίνουν σαν δράσεις, όλα πηγαίνουν οικονομικά, έχουν κόστη. Εδώ είμαστε να δούμε πώς θα τα καλύψουμε και πραγματικά θα κάνουμε τα δύνατα τα δυνατά να καλύψουμε. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε ατομικά σε ατομικές μεμονωμένες εκδηλώσεις ή προτάσεις. Πρέπει να τις δούμε λίγο πιο συνολικά. Βέβαια, μια πολύ όμορφη πρόταση, η οποία προέρχεται από κάπου, από έναν χώρο, από μια περιοχή, η οποία όμως μπορεί μέσα σε αυτήν να συγκεράσει και άλλους συλλόγους, άλλες ιδέες, θα ήταν πάρα πολύ θετική. Νομίζω κάτι τέτοιο θα μας άρεσε και θα το προωθούσαμε. Σε γενικές γραμμές και μέσα από την κουβέντα θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα. Θα γίνουν μετροπολιτικές εκδηλώσεις, βέβαια στα Τρίκαλα μέσα, αλλά η περιφέρεια θα έχει αυτή τη σημασία της. Σε κάθε περιοχή περιμένουμε να αναδείξουμε ιστορικά γεγονότα. Κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες είναι ορόσημα, που είναι μηνυματικές σε κάθε περιοχή και αυτές θα τις αναδείξουμε. Εκδηλώσεις οι οποίες έχουν σημασία, που πρέπει να αναδειχθούν, πρέπει να τις γνωρίζει ο κόσμος, γιατί μέσα από αυτές μαθαίνουμε όλοι μας. Είμαστε εθελοντές και το λέω είμαστε γιατί με όλους σας έχουμε συνεργαστεί. Είμαστε τόσα χρόνια στον χώρο αυτό. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να δείξουμε αυτό που πραγματικά έχουμε σαν πολιτισμό και σαν Τρίκαλα φυσικά. Έχουμε μεγάλη ιστορία, η οποία μαζί με τον Δήμο και με την Επιτροπή του 21 θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να βγει προς τα έξω. Η δική σας συνδρομή είναι μεγαλύτερη για το γεγονός ότι μάθατε να κάνετε εκδηλώσεις με την ψυχή σας και με την καρδιά σας. Με αποτέλεσμα αυτό που είπε ο Πρόεδρος είναι ότι δεν μας φοβίζει το θέμα και αν υπάρχουν χρήματα ή όχι. Έχετε ένα μεγάλο υλικό και το ξέρω καλά εκπείρας που μπορείτε κάλλιστα να παρουσιαστεί. Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι είναι η παράδοση σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση και οι φορεσιές που υπάρχουν στον χώρο. Επίσης, αυτό που θα γίνει και πρέπει να γίνει, μάλλον θεωρώ από την πλευρά μου και από όλους σας τα πείτε τις απόψεις σας, είναι να γίνει ένα κομμάτι βιωματικό. Υπήρξε μια παλιά εκδήλωση που έγινε στο πάρκο του Ματσόπουλου, που πήραμε μέρος όλοι οι σύλλογοι και βγήκε κάτι καταπληκτικό. Το να δείξουμε μόνο χορούς και τραγούδια δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Άρα όλοι μαζί προς αυτή τη διατέθεση θα βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Η διευκρίνηση είναι η εξής. Η δημοσίευση την οποία είχατε κάνει πρόσφατα μου έκανε εντύπωση και στα πολιτιστικά για να δούμε τον ρόλο που πρέπει να παίξουν τα χορευτικά, αμιγώς τα χορευτικά, οι σύλλογοι. Να υπάρξει ένα αφιέρωμα στο Τσιτσάνι, πολύ αξιόλογο και όπως άκουσα και τώρα χρησιμοποιείται πάρα πολύ η λέξη βιωματικά. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά δεν προσδιορίζεται ακριβώς τον ρόλο των πολιτιστικών συλλόγων και ιδιαίτερα των χορευτικών. Ένα. Θέλω να πω επίσης, ας μην απαξιώνουμε, εκεί είδα μια διστακτικότητα σχετικά με τους χορούς και τραγούδια. Η Ολυμπιάδα με επικεφαλή στη Γιάννα και τον Αγγελοπούλο ξεκίνησε με τον Θεό, με το Σιτάρι. Χόρεψαν τον Τζέστο, χόρεψαν τον Πεντοζάδη και πρωτεύοντα ρόλο είχε η Φουστανέλα. Σε μία επικοινωνία που είχα από μέλος της Επιτροπής, όχι με την ανιψιά μου τη Σοφία, μου είπε ότι ενώ βλέπω σε εσάς ένα διαφορετικό πνεύμα, ότι
Ξέρεις κάτι, με τη μορφή που είχατε, που ήξερα με τις εκδηλώσεις των συλλόγων, δεν θα υπάρξει το 2021. Διευκρινίστε μου, Πρόεδρε, τι ακριβώς συμβαίνει με τους συλλόγους. Και εμείς είμαστε αλίμονοι στη διάθεσή σας να προσφέρουμε, αλλά να μας δώσετε τον μπούσουλα, να ξέρουμε ακριβώς τι ζητάτε.